Στις 14 Ιανουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου κάνοντας μικρές αλλά ουσιαστικές, όπως απεδείχθη, αναφορές στις εφημερίδες και το πώς αυτές αντιμετωπίζουν την κυβέρνησή του. Τι είχε πει λοιπόν ο Πρωθυπουργός προδημήνου αναφορικά με τον τύπο? Αρχικά για το θέμα της πανδημίας και το αν πέτυχε η διαχείριση, είχε πει: «Και η καλύτερη απάντηση στις υστερίες της αντιπολιτεύσεως και σε διάφορα εξοργιστικά πρωτοσέλιδα περί ρωσικής ρουλέτας, ανοσίας της Αγέλης και διάφορες άλλες αχλαμάρες που δυστυχώς αναπαράγονται και από τα πιο επίσημα χείλη». Είχε κάνει ακόμη αναφορά και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση και σαφώς δεν ήταν ικανοποιημένος, παρότι προσπάθησε να το σενιάρει προτάσσοντας την πολυφωνία. Ξέρετε, κάθε πρωί το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάμε είναι οι πρωινές εφημερίδες. Για δείτε λίγο τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημερίδων, πόσες ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και πόσες στηρίζουν την κυβέρνηση. Η πλειοψηφία ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και αυτό σημαίνει ουσιαστικά πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Και επειδή ένα και ένα κάνουν δύο παντού και πάντα, λίγο καιρό μετά τις πρωθυπουργικές αναφορές σε εξοργιστικά πρωτοσέλιδα και σε εφημερίδες που η πλειοψηφία τους ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ήρθε και η τροπολογία του έσχους για τον τύπο, με την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να πλήξει ευθέως την ελευθεροτυπία και να φημώσει τις ανεξάρτητες εφημερίδες που ασκούν όσο οφείλουν κριτική στην εκάστοτε εξουσία. Μια τροπολογία πραξικοματική με την οποία αλλάζει προς το φασιστικότερο ο νόμος για την αστική ευθύνη ιδιοκτητών τύπου.